Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη, και σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε για την πρωινή σας παρουσία. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα Τέμπη, ο λόγος ανήκει σε εσάς. Αν κανείς διαμπεί στον κόπο και διαβάσει όμως όλο το σκεπτικό της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος, πέρα από το ποια κόμματα θα το υποστηρίξουν ή όχι, είναι επόμενο θέμα συζήτησης, βλέπει κανείς πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, κύριε Δελή. Στοιχεία που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Πρέπει να σας πω, κύριε Αποστολίδη, ότι προχωρήσαμε στο αίτημα σύσταση Εξεταστική Επιτροπή. Μετά και την τελευταία συνάντηση που είχαμε με το Σύλλογο των Γονέων, των χαροκαμένων αυτών γονιών που χάσαν τα παιδιά τους στα Τέμπη και των συγγενών, οι οποίοι μας ζήτησαν ακριβώς αυτό, να αξιοποιήσουμε όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες έτσι ώστε να προχωρήσει η διερεύνηση των συνθήκων και των αιτίων ενός εγκλήματος, στην πραγματικότητα του εγκλήματος των Τεμπών, για το οποίο έγκλημα επιβάλλεται βεβαίως να εξεταστεί σε βάθος και να αποδοθούν και οι πολιτικές ευθύνες, οι οποίες είναι αναμφισβήτητες και υπάρχουν, και οι ποινικές όμως, σε όλους τους υπεύθυνους, και να μην μείνουν μονάχα στις προφανείς ευθύνες αυτών που εμπλέκονταν άμεσα στο δυστύχημα αυτό. Η περιγραφή, η ανάγνωση του κειμένου της πρότασης της Εξεταστικής Επιτροπής αναδεικνύει τη βαθύτερη αιτία αυτού του εγκλήματος, του δυστυχήματος των Τεμπών, που δεν είναι άλλη από την πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Μια πολιτική η οποία είναι στρατηγική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προχωράει σε όλες τις χώρες. Να σας παρακαλέσω, κύριε Δελή, να μας πείτε εσείς τα νούμερα τα οποία συγκεντρώσατε προφανώς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και τα δυστυχήματα τα σιδηροδρομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά πολλαπλασιάζονται, αρκεί μονάχα να πούμε ότι το 2021 έγιναν 1389 ατυχήματα και είχαμε 636 νεκρούς και 500 τόσους τραυματίες, και τα 97 από αυτά, σχεδόν 100 ατυχήματα, αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Δεν γίνονται δηλαδή μόνο στη χώρα μας, όπως κάποιοι επιμένουν να λένε. 100 συγκρούσεις τρένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα χρόνο. Ακριβώς, μέσα σε ένα χρόνο, και είχαμε 636 νεκρούς, όχι μόνο από συγκρούσεις, βεβαίως και από άλλες δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι θυμούνται, βέβαια, όσοι τέλος πάντων είχαν παρακολουθήσει και την ταινία του Ken Loach για τους Navigators στην Αγγλία, ότι αυτή η ιδιωτικοποίηση τότε, στα χρόνια της δεκαετίας του 80, οδήγησε σε μια απότομη αύξηση των δυστυχημάτων και των νεκρών, βέβαια, στην Αγγλία, και σε μια πτώση της ποιότητας του συγκοινωνιακού έργου. Αυτή η πολιτική όμως της απελευθέρωσης, κύριε Αποστολίδη, και αυτό έχει σημασία να κατανοηθεί αναζητώντας τις πολιτικές και συνακόλουθα και τις ποινικές ευθύνες, είναι ένα γαϊτανάκι κυριολεκτικά από κυβερνητικές αποφάσεις που ξεκινούν από το 1997, γιατί πρέπει το νήμα να το πιάσει κανείς από την αρχή, από την κυβέρνηση του Πασόκ δηλαδή, που τότε προχωράει. Είναι η πρώτη προσαρμογή της νομοθεσίας της χώρας μας με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται βήμα-βήμα κάθε χρόνο, υλοποιείται σιγά-σιγά, κατατμείται ο πάλε ποτέ ενιαίος οργανισμός σιδηροδρόμων Ελλάδος, δημιουργούνται εταιρείες, τρένοσε, γεωσε και ούτω καθεξής. Η τρένοσε ανεξαρτητοποιείται από τον ΟΣΕ, κάθε χρόνο γίνεται και κάτι, γίνεται και μια νομοθετική παρέμβαση. Ώσπου βεβαίως φτάνουμε στο 2010 και με ένα νόμο του ΠΑΣΟΚ διαχωρίζεται πλήρως η τρένοσε, μάλλον, από τον ΟΣΕ, δηλαδή η υποδομή του σιδηροδρομικού δικτύου, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, καταλαβαίνετε, από την εκμετάλλευση, και στη συνέχεια έρχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πουλάει την τρένοσε στους Ιταλικούς σιδηροδρόμους. Κύριε Δελή, εσείς θα ήθελα να... Είναι σημαντικό, κύριε Αποστολίδη. Ξέρετε, σε ένα τέτοιο σύστημα, όπως γράφουμε και στην πρόταση, γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο στην πραγματικότητα είναι ένα σύστημα πολύ μεγάλης πολυπλοκότητας και πολύ μεγάλης ευαισθησίας και άρα και πολλών κινδύνων πιθανών. Όταν λοιπόν δραστηριοποιούνται τόσες πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις
άλλες για το μεταφορικό έργο, άλλες για τη συντήρηση του δικτύου, άλλες για το ένα, άλλες για το άλλο, καταλαβαίνετε ότι επειδή επιδιώκει κάθε μια από αυτές το κέρδος και τίποτε άλλο, ανώνυμες εταιρείες είναι, και βέβαια τη μετακύληση του κόστους στις ανταγωνίστριές της, τότε καταλαβαίνετε τον κίνδυνο, τους κινδύνους μάλλον που αυξάνονται από αυτό το λόγο. Αυτός είναι ο βαθύτερος. Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Προκύπτει αβίαστα δηλαδή αυτό το συμπέρασμα. Εσείς, κύριε Δελή, το Κομμουνιστικό Κόμμα στην πρόταση που έχει αναλυτικά παραθέσει για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, κάνετε και μία, κάνει κόμμα, το κόμμα σας μία και για την καθυστέρηση του συστήματος τηλεδιοίκησης, η σύμβαση του ΤΑ17, η οποία όμως έχει πάρει το δρόμο στη Βουλή πια αυτή. Βεβαίως αυτό, η αμαρτωλή αυτή, η περιβόητη σύμβαση 7-17 του 2014 είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς ένα κράτος, ένα αστικό κράτος μάλλον, επιλέγει να κινηθεί με ρυθμούς χελώνα σε ένα έργο τόσο απαραίτητο, τόσο κρίσιμο για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, την ώρα που τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα άλλες επενδυτικές διαδικασίες που αφορούν επιχειρηματικούς ομίλους. Βεβαίως και θα πρέπει να διερευνηθεί και αυτή η υπόθεση, όμως και αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αυτής της λεγόμενης απελευθέρωσης, όπως την απελευθέρωση, στην ουχορώ κυριολεκτικά τα επιχειρηματικά κέρδη πάνω στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, προκειμένου στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και από την άλλη πρέπει να σας πω ότι αυτή η πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν εμποδίζει σε τίποτα, ίσα ίσα μπορεί μια χαρά να πηγαίνει και παράλληλα με τη διερεύνηση από την ποινική δικαιοσύνη, που όπως λένε και οι συγγενείς των θυμάτων, πάει με ρυθμούς χελώνας. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι για αυτή την πρόταση έχουμε αξιοποιήσει και τη μήνυση των συγγενών των θυμάτων που έχει υποβληθεί, μέσα σε μια μήνυση μέσα στην οποία υπάρχουν πάρα πολλοί σημαντικά στοιχεία. Πάντως, κύριε Δελή, αμέσως υπήρχε αντίδραση, για την ακρίβεια ανταπόκριση, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλος Μαρινάκης. Τάχθηκε αμέσως υπέρ της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος για την συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής και σημείωσε ότι υπάρχει, το κυβερνών κόμμα επιφυλάσσει το περιεχόμενο, όμως θα ψηφιστεί, γιατί συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή στο πλαίσιο συνολικά της διαδικασίας. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ναι, θα μπορούσε να βέβαια να πει κανείς ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε να μην ψηφίσει αυτή την πρόταση της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Διαφωνεί βεβαίως με το περιεχόμενό της και το έχει διατυπώσει ρητά. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Αλλά καλοπροαίρετα βλέπει κανείς την άμεση ανταπόκριση. Για να μην θυμηθώ και τις απαράδεκτες δηλώσεις Γεωργιάδη. Ας μην πάμε εκεί, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και άλλα κόμματα πιθανόν να ψηφίσουν την Εξεταστική Επιτροπή. Και να σας πω και κάτι, κύριε Αποστολίδη, αυτή η πρόταση δεν αποκλείει οποιαδήποτε άλλη πρόταση κατατεθεί για οποιαδήποτε άλλη σύσταση μιας άλλης κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Και γι' αυτό και είναι τουλάχιστον ακατανόητη η εσπευσμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ να δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, αποκαλύπτοντας την ουσία ότι αυτό που φοβάται στην πραγματικότητα είναι να μην αποκαλυφθεί η δική του η συμβολή στην εφαρμογή της λεγόμενης απελευθέρωσης των συγκοινωνιών. Υπό τη σκέπη βεβαίως πάντοτε, κύριε Δελή, η βασική αιτία αυτού του δυστυχήματος. Υπό τη σκέπη πάντα της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική. Φυσικά. Εμείς, κύριε Δελή, πολύ ευχαριστούμε εσάς την παρουσία σας στον 94, να κατανοήσουμε τα πράγματα. Ένα πολύ κρίσιμο θέμα το οποίο πρέπει με ηρεμία να το παρακολουθεί η ελληνική κοινωνία και να βγάζει τα συμπεράσματά της. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.